Είσαι παντρεμένη με παιδιά κτλ. Αυτό το ξέρουμε χρόνια. Άρα κάτι άλλο έχει συμβεί και έχει ομορφήνει. Ναι, αυτό που έχει συμβεί είναι ότι με έβαθε και μία ωρίτσα και με χτένιζε η Ανίτα πάνω. Έλα τώρα, δεν είναι να κάνει αυτό. Εσύ πόσα κιλά έχει χάσει? Δεν μετράω πια τέτοια. Αλλά κάνει και ακόμα γυμναστική που μα έλεγε. Έχω υιοθετήσει έναν υγιεινό τρόπο ζωή. Λίγο αυτό με τα κιλά και εγώ το βαρέθηκα και το έχω αφήσει πίσω μου. Και αισθάνομαι ότι το μόνο πράγμα που έχει αξία με βάση το βάρος του είναι λίγο το κρέας στο κρεοπωλείο. Σωστό. Οπότε το έχω εγκαταλείψει αυτή την οτροπία, τη λαθασμένη που την είχα και εγώ χρόνια. Και τώρα σκέφτομαι τι είναι καλό για μένα, τι είναι καλό πρότυπο για τα παιδιά μου. Οπότε μέσα στο καλό που θέλω να περάσω περιορίζομαι και εγώ πολύ. Μπράβο. Αλλά κυρίως κάνω γυμναστική, αυτό είναι το μόνο. Να σου πω όμως κάτι. Εδώ τώρα δεν είναι εντάξει. Ρε παιδί μου, κοίτα, είναι μια αλήθεια ότι όταν κάποιος χάνει κάποια κιλά και γυμνάζεται, δείχνει πιο ωραίος και πιο νέος. Αυτό είναι αλήθεια. Όμως εσύ. Λάμπει το πρόσωπο. Αυτό είναι το θέμα. Αυτή, για αυτή την αλλαγή μιλάμε εμείς. Κοίτα, ναι, γι' αυτό δεν το έχει συμβεί. Περίπου 3-4 ώρες την ημέρα. Ναι. Όχι. Η αλήθεια είναι ότι είμαι λίγο ταλαιπωρημένη. Πολλές ιώσεις, πολύ ξενύχτη. Αλλά χαίρομαι που μου το λέτε. Είμαι χαρούμενη, ίσως αυτό. Είναι δύσκολη η ζωή με τα δύο παιδιά, δηλαδή. Μεγάλος ο μικρός. Ναι. Πάει παιδικό. Οπότε και τα. Δηλαδή είναι άλλο ρε παιδί μου όταν πρέπει να είσαι πάνω από το παιδί. Είναι αλλιώς. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Ακόμη είναι πολύ απαιτητική.